Καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε στον Ιαννό. Οι εκδόσεις Ιαννός παρουσιάζουν σήμερα τη νέα ποιητική συλλογή του Τάσου Κουράκη με τίτλο «Επισωμάτων λέξεων». Στην παρουσία συμμετέχουν, εκτός από το συγγραφέα, ο κύριος Θέμης Μουμουλίδης, σκηνοθέτης. Θα τραγουδήσει ο κύριος Κώστας Θωμαΐδης, στο πιάνο ο κύριος Γιάννης Τσόλκας, αποσπάσματα θα διαβάσει η ηθοποιός κυρία Μαρούσκα Παναγιωτοπούλου. Τα βιβλία θα τα βρείτε μπροστά στην είσοδο του καφέ και ο συγγραφέας θα τα υπογράψει στο τέλος της εκδήλωσης. Ας ακούσουμε τώρα λίγη μουσική. Ζητώ μια άλλη αριθμητική, όπου να μπορούν να αθροίζονται τα μήλα, οι βροχές και το χαμόγελο. Μια άλλη ανατομία, που να περιγράφει όχι μόνο τα χέρια, αλλά τα φτερά της ψυχής και τα μάτια του ονείρου. Και μια οικονομία, που να υπολογίζει μαζί με τα ομόλογα, τα δάκρυα, το στεναγμό και την απόγνωση. Όπου τα βιβλιάρια να προβλέπονται όχι μόνο κωδικοί αναλήψεων, αλλά και κωδική καταθέσεων και δειλινών, των Χριστουγέννων και των χτύπων της καρδιάς. Καλησπέρα. Ακούσαμε ένα χαρακτηριστικό δείγμα της ποίησης του Τάσου Κουράκη και διάλεξα να ξεκινήσω με αυτό. Είναι από την ποιητική συλλογή «Η Λίμνη Βικτωρία» που εκδόθηκε το 1998. Γιατί σκέφτηκα πως αν οι άνθρωποι είχαμε μια οικονομία που να υπολογίζει και να σέβεται τα δάκρυα, το στεναγμό και την απόγνωση των ανθρώπων και στα βιβλιάρια, όπως γράφει ο Τάσος, να προβλέπαμε κωδικούς καταθέσεων δειλινών και Χριστουγέννων και χτύπων της καρδιάς, τότε μάλλον θα ζούσαμε σε ένα καλύτερο κόσμο. Όμως ευτυχώς, προφανώς, σε εισαγωγικά, γιατί αν ο κόσμος ήταν ιδανικός, τότε δεν θα υπήρχε τέχνη. Γιατί η τέχνη υπάρχει ακριβώς για να υμνεί την ανθρώπινη ανεπάρκεια και χωρίς αυτήν δεν μπορεί να υπάρξει ούτε η ίδια. Πριν συνεχίσω, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Τάσο Κουράκη για την ευγενική του πρόσκληση να συναντηθούμε εδώ απόψε, σε αυτή τη σκηνή με αφορμή τη νέα ποιητική του συλλογή που έχει τον τίτλο «Επισωμάτων λέξεων». Θέλω επίσης να σας παρουσιάσω και να ευχαριστήσω για τη συμμετοχή τους σε αυτή τη βραδιά τους συνεργάτες και φίλους, τον κύριο Γιάννη Τσόλκα, εξαίρετο μουσικό στο πιάνο, την ηθοποιό και φίλη Μαρούσκα Παναγιωτοπούλου και βέβαια τον Κώστα Θωμαΐδη που πέρα από την μακροχρόνια φιλία μας που μας συνδέει για περισσότερα από 40 χρόνια υπάρχει και κάτι κοινό και έτσι έγινε αυτή η βραδιά, υπάρχει και κάτι κοινό ανάμεσα στον Τάσο, τον Κώστα και εμένα και οι τρεις αγαπάμε την ίδια πόλη, τη Θεσσαλονίκη, στην οποία έχουν περάσει μεγάλο μέρος της ζωής μας. Τέλος, πρέπει να ευχαριστήσουμε από καρδιάς τον Ιαννό για την έκδοση και για τη φιλοξενία της απόψινής εκδήλωσης. Πριν συνεχίσω, και θα είμαι σύντομος, θα ήθελα να αναφερθώ έστω και επιγραμματικά σε ένα σύντομο βιογραφικό του Τάσου, χωρίς το οποίο δεν θα μπορούσαμε να κατανοήσουμε ή να ερμηνεύσουμε τη συγγραφική του πλευρά. Για τον Τάσο Κουράκη, ποίηση και πολιτική ερμηνεύουν τον κόσμο και η περιήγηση στην ποίησή του δεν μπορεί να απομονωθεί και να ειδωθεί ανεξάρτητα από την περιπέτεια της ζωής του. Μια ζωής γεμάτης αγώνες και συνεπείς διαδρομές. Ο Τάσος Κουράκης γεννήθηκε το 1948 στη Θεσσαλονίκη, τελείωσε το 5ο γυμνάσιο, σπούδασε στην ιατρική,
πήρε την ειδικότητα με αυτό ακριβώς. Αυτό αποδεικνύει και κατόψιν και κατά δημιουργία. Πήρε την ειδικότητα παιδιάτρου και ασχολείται εδώ και περίπου 30 χρόνια αποκλειστικά με τη διδασκαλία και την έρευνα. Μετεκπαιδεύτηκε στη Σκωτία, την Αγγλία και την Ολλανδία, στην κυταρογενετική, στην προγενετική διάγνωση και στη συμβουλευτική γενετική. Στον ερευνητικό τομέα ασχολείται κυρίως με τις επιδράσεις του περιβάλλοντος στο γενετικό υλικό του ανθρώπου. Έχει διατελέσει αναπληρωτής καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο Εργαστήριο Γενετικής και έχει την ειδικότητα του παιδιάτρου. Το παράδοξο και εκείνο που είναι αξιοπρόσεκτο στην περίπτωση του Τάσου Κουράκη είναι ότι αρνήθηκε να ασκήσει ένα εξαιρετικά προσοδοφόρο επάγγελμα. Και στην ερώτησή μου, Τάσο, γιατί, μου λέει: μα ήθελα να έχω περισσότερο χρόνο στη ζωή μου. Από τα φοιτητικά του χρόνια συμμετείχε σε συνδικαλιστικούς, πολιτικούς και κοινωνικούς αγώνες. Από το 1976 συμμετέχει ενεργά στον ιατρικό και εκπαιδευτικό συνδικαλισμό. Από το 1977 αρχίζει η ενεργή ενασχόλησή του με την πολιτική. Σημαντική και καθοριστική είναι η αυτοδιοικητική δράση και παρουσία του Τάσου Κουράκη. Το 2001 μαζί με άλλους δημιουργούν την Δημοτική Κίνηση Θεσσαλονίκη των Πολιτών και της Οικολογίας και από το 2002 έως το 2006 είναι Δημοτικός Σύμβουλος στο Δήμο Θεσσαλονίκης, όπου μένει επικεφαλής έως το 2008, όπου και τον διαδέχεται ο φίλος και σύντροφος Τριαντάφυλλος Μηταφίδης. Από το 2007 εκλέγεται βουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ. Και βέβαια, σημαντική είναι η 26η Μαΐου του 2010, όπου αναχωρεί με την ελληνική αποστολή ένα καράβι για τη Γάζα, επισκέπτεται τη Γάζα και έχει συνομιλίες με την Παλαιστινιακή κυβέρνηση. Είναι ο πρώτος βουλευτής που επιχείρησε και κατάφερε να πλησιάσει τη Γάζα από τη θάλασσα, σπάζοντας τον αποκλεισμό μετά από 41 χρόνια και βέβαια συνοδευόμενος και συμμετέχοντας σε μία αποστολή 42 ακτιβιστών από όλο τον κόσμο. Στην πρώτη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ αναλαμβάνει καθήκοντα αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας και σήμερα είναι πρώτος αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων. Ο Τάσος Κουράκης, ο φίλος Τάσος, μοιάζει να τα πήρε όλα σε αυτή τη ζωή. Δεν ξέρω αν τα διεκδίκησε, αλλά είμαι βέβαιος πως τα κέρδισε άξια. Η περιπέτεια του Τάσου τώρα με την ποιήση αρχίζει το 1995, όταν και αποφασίζει να εκδώσει την πρώτη ποιητική συλλογή που έχει τον τίτλο «Ιχνηλατώντας το παρόν». Ακολουθούν οι ποιητικές συλλογές «Η λίμνη Βικτωρία» το 1997, «Λέξεις λάμνουν αή θάλουν» το 2002 και την ίδια χρονιά το 2002 εκδίδεται και μια η μοναδική συλλογή του με δοκίμια «Τα παρεκκλίνοντα». Και φτάνουμε στο 2009, όπου κυκλοφορεί μια ιδιαίτερα σημαντική ποιητική του συλλογή που έχει τον τίτλο «Ιερωτικών». Και στο σημείο αυτό η Μαρούσκα θα διαβάσει ένα μικρό δείγμα από το «Ιερωτικών». Οι δικές μας Χριστοί, γυναίκες, μετατουάζει την ψυχή τους ένα δράκο και ένα αστέρι. Κλυτεμνίστρα, Ηλέκτρα, Βιρτζίνια Γούλφ. Γυναίκες με ουλές από τη γέννησή τους που τις ξερνάνε στα μούτρα αυτών που τις σημάδεψαν. Γυναίκες στο τσιγκέλι να φτύνουν τους επιβίτορές τους. Γυναίκες υπό ταξινόμηση που σβήνουν τον αύξοντα αριθμό στο μπράτσο τους ξεκολώντας το δέρμα τους. Η γυναίκα στο κρατητήριο, στο χειρουργείο, στην κουζίνα που την αλυσοδένουν με χειροπέδες, γάζες και στέφανα. Γυναίκες με το κεφάλι στο φούρνο του γκαζιού που δραπετεύουν από την ασφυξία του βολικού και του εφήμερου. Γυναίκες με σπασμένες τις φτερούγες που αρνούνται τα χάπια και την άρκωση διεκδικώντας το δικό τους ουρανό. Η γυναίκα Αμαζόνα που κόβει το μαστό της για να μπορέσει να πολεμήσει τα κοινωνικά στερεότυπα. Γυναίκες που δεν διστάζουν να βαδίσουν πάνω στα κύματα κόντρα στον καιρό και τη βαρύτητα της νόρμας. Η γυναίκα που ξεγλιστράει σαν χέλη από την κοινωνική αποχή της λαγνίας, της υποταγής και της συνθηκολόγησης. Γυναίκες που πυρπολούνται στο καμίνι της ιστορίας και άλλες
που απανθρακώνονται στη φλόγα του έρωτα. Γυναίκες που δέχονται με λιγμό το σπέρμα του φόβου και γεννάνε τον ίστρο της έκστασης και της αγάπης. Γριές γυναίκες που στα χαλασμένα δόντια τους ξεδιπλώνεται όλη η ομορφιά του κόσμου. Γυναίκες που κρατάνε σφιχτά τα σκέλια τους δαγκώνοντας την οργή τους για να μην γεννήσουν τους αυριανούς στρατιώτες σφαχτάρια της νέας εποχής. Η Μύδια που άλλαξε τη σχισμένη μήτρα της σε κόκκινο τριαντάφυλλο στο στήθος. Γυναίκες που προσχωρούν στην Επανάσταση αναστηλώνοντας τη σπονδυλική τους στήλη σαν τους κίονες του Παρθενώνα. Το τριαντάφυλλο ήταν του πάθους και όχι του στο στήθος, αλλά ως ενασχολούμενοι με το θέατρο είναι με κεκτημένη ταχύτητα και ένα πολύ σύντομο, συνεχίζουμε με ένα πολύ σύντομο τη μεταμόρφωση, δείγμα της ποιητικής συλλογής που έχει το τίτλο 67% και κυκλοφορεί το 2012. Γνωρίζω πως μόνο για μια στιγμή είσαι και πως διαρκώς γίνεσαι, καθώς πάνω σου ακουμπά και σε βαθουλώνει το πάθος, η άνοιξη και εγώ. Σε σκέφτομαι διαρκώς να γίνεσαι κάτι άλλο από αυτό που σε γνώρισα. Το πρωί που ξυπνάς στο πλάι μου, είσαι. Και το βράδυ όταν επιστρέφεις, είσαι άλλη. Όταν συναντηθήκαμε, είμαστε. Τώρα ελάχιστη συνάφεια έχουμε με εκείνους. Αλλά ακόμη και όταν χωρίσαμε, με άλλον άνθρωπο χωρίσαμε από αυτόν που ανταμώσαμε. Τώρα μηδενίζουμε πάλι το κοντέρ. Για μια στιγμή να είμαστε. Πριν γίνουμε πάλι κάτι άλλο. Το 2015 κυκλοφορεί η ποιητική συλλογή «Το ΕΑΡ αναβάλλεται μέχρι νεοτέρας» και φτάνουμε στο Δεκέμβριο του 2016, όπου εκδίδεται η τελευταία ποιητική συλλογή που παρουσιάζουμε σήμερα και έχει τον τίτλο «Επισωμάτων λέξεων». Θα επιχειρήσω μια σύντομη προσέγγιση της ποίησης του Τάσου Κουράκη, όμως όχι ως ειδικός. Προσωπικά απεχθάνομαι τους κριτικούς με γιώτα, αλλά μέσα από τα μάτια του απλού αναγνώστη, όπως επιβάλλεται να είμαστε κάθε φορά που συναντιόμαστε με την τέχνη, με τη δημιουργία, είτε στο θέατρο, είτε στη λογοτεχνία και την ποίηση, είτε στον κινηματογράφο. Αυτή η πρώτη ματιά, η πρώτη αίσθηση, για μένα έχει ιδιαίτερη σημασία και ιδιαίτερη αξία. Επιχειρώντας να προσεγγίσεις την ποίηση του Τάσου Κουράκη, αισθάνεσαι την ευχάριστη έκπληξη που συναντιέσαι με μια ποίηση ιδιότυπη και ιδιαίτερη, που ευτυχώς δεν μπορείς να την κατατάξεις. Συναντιέσαι με μια προσωπική γραφή και ένα ύφος, επιτρέψτε μου την έκφραση, εμπείρου ή βιωματικής αθωότητας. Αλλά πώς γίνεται ένας έμπειρος της ζωής, ένας αμετανόητος ταξιδευτής, επαναστάτης, να είναι αθώος? Γιατί αυτό ακριβώς συμβαίνει με την ποίηση αλλά και την προσωπικότητα του Τάσου Κουράκη. Ο Τάσος μοιάζει να δραπετεύει από την καθημερινότητα μέσα από τη συγγραφή και την ποίηση. Δραπετεύει ταξιδεύοντας το δικό του χρόνο για να επιστρέψει ως άλλος αιωνίος έφηβος, δηλώνοντας πάντα πως γι' αυτόν το προκαταβεβλημένο χρέος κάθε εφηβείας είναι η ποίηση. Η συλλογή επισωμάτων λέξεων χωρίζεται σε 4 ενότητες. Ο Τάσος θα σας μιλήσει με τον δικό του τρόπο στη συνέχεια, αμέσως μετά, για αυτές. Εγώ λέω τους τίτλους: Δακτυλοαφές, του αναστοχασμού, οι μετασυσμικές δονήσεις, Πάουζ. Είπε: Ένα σώμα γίνεται κορμί, ο Σάκης ξαναπλάθεται η ζύμη του στην πινακωτή του άλλου και ενόησε, όταν τα κορμιά του έρωτα ανασμιλεύονται, οι λεγεώνες της ιστορίας αποδομούνται. Χρόνος, επιστήμη, πολιτική, ανθρώπινη αναζήτηση γίνονται ένα στην ποίηση του Τάσου Κουράκη. Συχνά μέσα από την ποίησή του μοιάζει να βυθίζεται στην ειδονή της ανατομίας, που άλλοι θα πούν αμαρτία ή και διαστροφή. Να μένει εκεί, να ταξιδεύει με τις λέξεις και τις αισθήσεις, όμως το τέλος πάντα να αναδύεται αθώος και σοφότερος. Τελικά θα πεθάνουμε πριν προλάβουμε να γίνουμε σοφοί, γιατί δεν κάναμε όσα λάθη θα έπρεπε. Και δεν θα γιάσουμε, γιατί δεν αμαρτήσαμε
όσο αντέχαμε. Μια διαρκής άσκηση σκέψης, ενδοσκόπησης και ετοιμότητας είναι η ποίηση για τον Τάσο Χουράκη. Μια διαρκής διαδικασία επαναπροσδιορισμού κάθε έννοιας, κάθε στιγμής. Γιατί ως επιστήμον γνωρίζει καλά πως στη ζωή, όπως και στην πολιτική, τίποτε δεν διαρκεί πολύ, κανείς δεν είναι αιώνιος. Έτσι καταφεύγει στην ευεργετική λύτρωση της ποίησης. Γιατί ο λόγος να αφαιρεί κομμάτια από τις σάρκες μας, γιατί να καίει τα δευτερόλεπτα ανεκτίμητης ευτυχίας, πόσο ζηλεύω τους αλόγλωσσους ποιητές. Η επιστήμη, η γνώση, η έρευνα, η ανατομία. Η ανατομία των αισθήσεων και των αισθημάτων υλικά πολύτιμα μιας δημιουργικής κατασκευής που είναι η ποίηση του Τάσου Κουράκη. Γνωρίζει καλά πως η ποίηση υπάρχει σε όλα τα πράγματα και πως το δύσκολο είναι να την ανακαλύψεις. Γνωρίζει όμως πολύ καλύτερα την οικουμενικότητα της άποψης πως κάθε άνθρωπος είναι και ποιητής. Μια νύχτα τον προηγούμενο Δεκέμβριο τον είδε να χορεύει ένα ζεϊμπέκικο. Τα χέρια σε ανάταση. Το ένα πόδι λυγισμένο χορεύει στον αέρα και το άλλο στέρεο να ορίζει τη γη. Ανάερος και γήινος. Μια σπάνια εικόνα μου αποτυπώθηκε με φοβερή εντύπωση από εκείνες που αδιαφορούν για το εφήμερο και ωστόσο ζουν για να βιώσουν κάθε παρόν που θα γεννάει πάντα ένα καλύτερο μέλλον. Στην ποίηση του Τάσου υπάρχουν φορές που λες πως ο χρόνος σταμάτησε. Κατάφερε να τον εχμαλωτήσει. Ένας χρόνος σιωπηλός, υποταγμένος, όπου δεν αρκούν οι ματιές, δεν αρκεί το άγγιγμα των χιλιών, όπου το δέρμα υποκύπτει στην πρόκληση μιας σκέψης που ποτέ δεν υπόθηκε, μιας εικόνας που ποτέ δεν αποτυπώθηκε. Ποτέ δεν ερωτευόμαστε το πρόσωπο που βλέπουμε, το ορατό. Ερωτευόμαστε αυτό που είναι μέσα του, το μη ρητό, ή καλύτερα αυτό που είναι πίσω του, το μη ορατό. Ένα αέναο παιχνίδι λέξεων και ενιών που διαρκώς μετατοπίζεται ακροβατώντας άλλοτε στο εφήμερο και άλλοτε στο αιώνιο. Ένα παιχνίδι διαρκούς άσκησης που πάντα καταλήγει στην ουσία που είναι η απλότητα. Επιλέγω, ολοκληρώνοντας αυτή τη μικρή εισαγωγή, κάποιες στιγμές από το τελευταίο μέρος της συλλογής που έχει τον τίτλο «Πάους». Όταν πεθαίνει κάποιος, δεν πηγαίνει να συναντήσει τους άλλους που έφυγαν πριν από αυτόν. Απλώς η απουσία του συναντιέται, ενώνεται, συναθρίζεται με την απουσία των άλλων. Εγκαθίσταται η απουσία τους στη συνείδηση των ζώντων. Έτσι, ως άκη συμβαίνει ένας θάνατος ή μια απώλεια, προκύπτει και μια γένα αυτής της απουσίας, με όλη της τη δύναμη και τη διάρκεια. Η ποίηση του Τάσου Κουράκη είναι ένα ταξίδι ενιών και σκέψεων. Στην ποίηση και στη δημιουργία δεν υπάρχει μόνο το «μου αρέσει», υπάρχει και το «σκέφτομαι παράλληλα», «ταξιδεύω», «επαναπροσδιορίζω» και «επαναπροσδιορίζομαι κάθε στιγμή». Γιατί πραγματικό έργο τέχνης είναι αυτό που σε κάνει συμμέτοχο και συνένοχό του. Κάθε στιγμή του να γεννά τη δική σου εκδοχή. Καθένας μας να δημιουργεί τη δική του μοναδική εκδοχή. Αυτή λοιπόν η συνάντηση με τον Τάσο μοιάζει περισσότερο με ανακάλυψη ενός ανθρώπου που ακροβατεί, μα δεν διχάζεται ανάμεσα στη σκέψη και την επιθυμία, ανάμεσα στην καθημερινότητα και την αιωνιότητα, ανάμεσα σε πρέπει και σε θέλω, ανάμεσα στην επιστήμη, στην ποίηση και την πολιτική. Μια σύνθετη προσωπικότητα που αν αγνοήσεις τα υλικά της, αν ξεπεράσεις το μέτρο, μπορεί και να την αδικήσεις. Η ποίηση του Τάσου, τολμώ να πω πως είναι μια ποίηση διαχρονική, μια ποίηση που υπάρχει δίπλα μας στην καθημερινότητά μας. Μια ποίηση καθόλου λογική, καθώς καλά γνωρίζουμε πως η λογική ποίηση είναι αδιάφορη. Μια ποίηση που δραπετεύει από τη συνήθεια και τη μανιέρα και αγωνίζεται κάθε στιγμή να μετασχηματίζεται σε χρόνο και αλήθεια. Μια ποίηση που αποτελεί φυσική προέκταση του δημιουργού της και όχι μια απλή κατασκευή. Άκου, δεν σε θέλουν για αυτό που είσαι, αλλά για αυτό που έχεις να τους προσφέρεις. Όμως ούτε μια στιγμή μην πιστέψεις πως είσαι αυτό που εκείνοι έχουν ανάγκη. Έσω ό,τι είσαι. Γίνου αυτό που θέλεις. Και λίγο πριν το τέλος, τα ποίηματά μας συνθήματα στον τοίχο του ασυνείδητου. Και η συλλογή που παρουσιάζουμε σήμερα με τον τίτλο «Επισωμάτων λέξεων» τελειώνει με τη σκέψη στίχο του Τάσου, που κατά τη γνώμη μου μάλλον στάθηκε αφορμή για να γραφτεί στο σύνολό της η συλλογή που έχετε στα χέρια σας.
προκαταβάλαμε το χρέος της εφηβείας μας δίχως μια αναπόδειξη. Μόνο τα ποίηματά μας. Αγάπη μου, σε γύρεψα, σα βρήκε σε φεγγάρι και στα ψηλά τα σύννεφα σε γύρευα τυφλός. Μα ήρθε ο καιρός, ήρθε η βροχή κι ιδρώσε ρίσου χάρη. Αγάπη μου, σε γύρεψα γιατί ήσουν ουρανός. Με μια ευχή μεγάλη να έχεις αστέρι στα μαλλιά και μια χρυσή καρδιά. Στα λόγια ευθύς υψώθηκε το χρυσαφένιο στάρι κι η αγάπη μου μ' αγάπησε γιατί ήμουν ουρανός. Πως έχασα, πως η καρδιά μου έχαθη και τα πουλιά σ' αρπάξανε μες στην πολύ βροχή. Ήρθε νότιας, ήρθε βοριάς, το κύμα να σε πάρει. Αγάπη μου που μου φύγες γιατί ήσουν ουρανός. Ένα ερώτημα που πλανιέται σε όλους μας είναι αν μπορεί η ποίηση να λύσει τα προβλήματα της ανθρωπότητας. Τη φτώχεια, την πείνα, την καταπίεση της γυναίκας, την προσφυγιά, όλα. Υιοθετώ μια απάντηση που λέει ότι σε κανένα ποίημα, κανένα από τα φλέγοντα προβλήματα που απασχολούν τον άνθρωπο δεν λύεται. Καταλύεται όμως η συλλογιστική που το προκάλεσε. Μόνο που αυτό δεν μπορεί να γίνει με ένα ευθύγραμμο τρόπο, ούτε πάντα μόνο με ένα ορθολογικό τρόπο. Μερικές φορές ούτε καν με επιστημονικό τρόπο. Γι' αυτό και εξαιτίας αυτού γράφω. Δεν πρέπει να κατεβάζεις μονορούφι και νηστικό στη λογική. Θα παραπατάς. Πάντα χρειάζεται μισή φέτα όνειρο και λίγες θρούμπες ουτοπίες για να βαδίζεις έστω
πάνω στα κύματα. Να γνωρίζεις ότι όλοι είμαστε μέλη ενός θειάσου, όπου σε κάθε παράσταση εναλλάσσονται οι ρόλοι. Σήμερα είσαι το αφεντικό, την άλλη ο μάγειρας, την τρίτη ο ανήμπορος. Καμιά θέση δεν είναι καπαρωμένη για πάντα. Είναι τεράστια πλάνη να θεωρείς ότι σου δόθηκε άνωθεν και για πάντα η θέση που βρίσκεσαι τώρα και ότι οι άλλοι επίσης είναι τοποθετημένοι και αυτοί άνωθεν κάπου αλλού, αμετακίνητοι, για πάντα. Αν δε δεις το ειδωλό σου στον άλλο, το μετανάστη, τον άνεργο, τον εξαρτημένο, τον φυλακισμένο, τον άστεγο, τότε δεν βλέπεις τον καθρέπτη, αλλά την κορνίζα. Η αντανάκλαση αυτή ενσαρκώνει την πλήρη ταύτιση του δικού σου προσώπου με τα άλλα πρόσωπα. Εσύ δεν είσαι εσύ αν δεν γίνεις ο άλλος. Τότε μόνον γίνεσαι εσύ. Μόνο μέσα από την άρνησή σου ολοκληρώνεσαι. Μόνο μέσα από την ταύτιση και την αναπόφευκτη εναλλαγή των ρόλων μπορείς να σταθείς ως κοινωνικό άτομο. Πού δεν εκπλήσεσαι αν δεις κάποια στιγμή να σου αλλάζουν το ρόλο από νοικοκυρέο λόγου χάρη σε άστεγο και από εξουσιαστή σε εξουσιαζόμενο. Πού δεν απορείς πως εσύ που σήκωνες στα ουράνια το μικρό σου γιο τώρα εξαρτάσαι πλήρως από τη στήριξή του. Πού δεν το θεωρείς αδιανόητο εσύ ο βολεμένος μια μέρα να ξενιτευτείς και να αναζητήσεις δουλειά και στέγη σε άλλη ανάδελφη χώρα ως λευκός μετανάστης. Και να θυμάσαι, η εναλλαγή των ρόλων στο θέατρο της ζωής δεν γίνεται κατ' εντολήν κανενός σκηνοθέτη. Αν εξαιρέσουμε τον αδυσόπιτο και ανηλαιή χρόνο και την απρόβλεπτη τύχη, η ατυχία. Σκηνοθέτης είσαι εσύ ο ίδιος και πρωταγωνιστής και κομπάρσος και σκηνοθέτης στο μικρό πέρασμά σου από τη ζωή. Σε αυτό το πέρασμα από τη ζωή, πολλές φορές κάνουμε λάθη. Σε μια προηγούμενη συλλογή είχα γράψει «Όταν τα λάθη μου με οδηγούν σε φωτεινό μονοπάτι, τότε τα ίδια έχουν μέσα τους ψήγματα φωτός». Το προχώρησα σε αυτή τη συλλογή, πάνω στα λάθη, γράφοντας «Τα λάθη είναι τείχη που εμποδίζουν, αλλά και σκαλοπάτια που τα αφήνεις πίσω, αφού πάτησες πρώτα σε αυτά. Και αν ήταν να αποφασίσεις διαφορετικά, τότε, με τη σοφία του σήμερα, άραγε τι θα έκανες». Και κάτι που το ανέφερε ο Θέμης στην αρχή, πως τελικά θα πεθάνουμε πριν προλάβουμε να γίνουμε σοφοί, γιατί δεν κάναμε όσα λάθη θα έπρεπε. Και δεν θα γιάσουμε, γιατί δεν αμαρτήσαμε όσο αντέχαμε. Απασχολούσε εμένα, απασχολεί εσάς, απασχολούσε όλους τους ανθρώπους, πόσο πολλές φορές κάνουμε διάφορα πράγματα για να συναρμολογήσουμε τα κομμάτια της ψυχής μας. Αυτό που λέγεται ισορροπία. Σε μια προηγούμενη συλλογή είχα γράψει «Ισορροπία δεν είναι η συναρμολόγηση της κούκλας της ψυχής μας από τις καταξεσκισμένες σάρκες μας. Ισορροπία είναι το σώμα σου να ταιριάζει στα ρούχα του άλλου, το κεφάλι σου στο στήθος του αλουνού,
και η καρδιά σου να δένει με όλες τις ανέστιες ψυχές. Τώρα έγραψα. Όλοι είμαστε παραλλαγή του διπλανού μας. Ένα τυχαίο λάθος στα χιλιάδες αντίγραφα της ζωής, που κάτω από τις ίδιες συνθήκες θα κάναμε σχεδόν τα ίδια πράγματα, θα ακολουθούσαμε σχεδόν τα ίδια βήματα. Κι όμως σε αυτό το σχεδόν συμπυκνώνεται όλη η προσωπικότητα και η μοναδικότητά μας. Είμαστε λοιπόν ένα σχεδόν, τίποτα άλλο, πλην όμως υπέροχο και μοναδικό, όπως άλλωστε και όλοι οι άλλοι. Το βράδυ τη λάμπα κρατώ ψηλά να δούνε της γης οι θλιμμένοι, να έρθουνε να βρουν συντροφιά. Τα μνήγια να πιει ο καημός κι ανάμεσα μας τα στέκει ο πόνος του κόσμου αδερφός. Πάντα με απασχολούσε πώς προσλαμβάνεται η πραγματικότητα. Πρώτα ως επιστήμονα, μετά ως δημόσιο πολιτικό πρόσωπο. Όταν κάνω μάθημα στο αμφιθέατρο στους φοιτητές της ιατρικής και θέλω να τους δείξω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορείς να συλλάβεις την πραγματικότητα που απασχολεί έναν άνθρωπο, μια κοινωνία, πρέπει να έχεις υπόψη σου πως διάφορα πράγματα. Όταν θες να ερμηνεύσεις, να προσλάβεις, παραδείγματος χάρη, τον έναστρο ουρανό, ένα αυγουστιάτικο βραδινό, πώς τον προσλαμβάνεις? Ο ουρανός προσεγγίζεται λοιπόν μόνο με μαθηματικούς τύπους και με τη γνώση φυσικών νόμων, δηλαδή ένας αστροφυσικός, προσλαμβάνει περισσότερα από έναν άνθρωπο που κάθεται, που δεν διαθέτει ειδικές γνώσεις, σε μια πλαγιά, ένα βραδινό, και νιώθει τη μαγεία του ξάστερου έναστρου στερεώματος. Αν θέλεις να δεις και να προχωρήσεις στο τι είναι ένα λουλούδι, ποιος μπορεί να καταλάβει τι είναι ένα λουλούδι? Είναι αυτός που ξέρει τη δομή, τη λειτουργία, δηλαδή ένας βιολόγος, ένας γεωπόνος. Λουλούδι όμως δεν είναι και ερωτικό κάλεσμα ή αποχαιρετισμός?
και ακόμη περισσότερο, ως αποξηρωμένα σε ένα συρτάρι δεν έχει τη γεύση μιας χαμένης ευτυχίας. Πώς θα καταλάβουμε και ποιος μπορεί να καταλάβει τι είναι στήθος γυναίκας? Στήθος γυναίκας είναι μόνο αδένας, δηλαδή γαλακτοφορία, γονίδια ή όργανο σεξουαλικής απόλαυσης? Υπάρχει μια άλλη προσέγγιση που λέει ότι ένα στήθος νέας γυναίκας είναι ήδη άρθρο μελλοντικού συντάγματος. Είναι και αυτή μια προσέγγιση. Αυτές τις μέρες και εξαιτίας αυτής της συλλογής γράφτηκαν διάφορα σχόλια. Αυτό που θα μπορούσα να πω είναι ότι όλοι μας βλέπουμε αυτό που έχουμε μέσα μας. Και στη τελευταία ανάλυση δεν βλέπεις αυτό που είναι, αλλά αυτό που είσαι. Αν θέλουμε να προσεγγίσουμε την προέλευσή μας, την προέλευση του κόσμου, αυτή τη μαγική στιγμή και για τον άνθρωπο και για την ανθρωπότητα, να ξέρουμε ότι, όπως χρειάστηκε να κάνω εγώ, πηγαίνοντας μια φορά στο Παρίσι, στο Μουσείο Ορσέ, να αναζητήσω ένα πίνακα. Ένα πίνακα ζωγραφικής του Γκιστάβ Κουρμπέ. Ο πίνακας αυτός επιγράφεται «Η προέλευση του σύμπαντος». Εδώ δεν βλέπουμε σώμα, δεν βλέπουμε δύο. Βλέπουμε από πού ερχόμαστε. Και συστατικό στοιχείο της θεογονίας είναι ο έρωτας, και έγραψα. Έρωτας είναι όταν, καθώς ανάμεσα στα σκέλια της, αναρωτηθείς για κλάσμα δευτερολέπτου, μήπως τότε πρωτοβγαίνεις στη ζωή και αντικρίζεις το φως. Και μια που μιλάμε για την προέλευσή μας, και επειδή είναι πράγματα που σας λέω τυχαίνει και να τα διδάσκω, είναι ότι με τη δημιουργία του σύμπαντος, πριν από 13,7 δισεκατομμύρια χρόνια, σχηματίστηκαν τα αστέρια, συμπυκνώθηκε η ύλη. Τα αστέρια, δηλαδή η ύλη, έχουν μια διάρκεια ζωής. Όταν σταματάνε να ζούνε, φεύγει η αστρόσκονη στο διάστημα, γίνονται νέες συμπυκνώσεις. Μια από αυτές τις συμπυκνώσεις είναι και ο δικός μας ο ήλιος. Είναι οι πλανήτες. Είναι η γη. Αυτή θα φύγει κάποτε. Όλη η ύλη της γης θα γίνει αστρόσκονη για να γίνουν νέα αστέρια κτλ. Και πάνω σε αυτό έγραψα. Τεφροδόχες αστρόσκονης. Τα αστέρια δεν είναι τίποτα άλλο παρά φλεγόμενες τεφροδόχες αστρόσκονης. Από όλα τα όντα που πάτησαν τις γέες του σύμπαντος από καταβολής. Και αν εν τέλει κάτι μπορεί να σε κάνει πιο δίκαιο με τους άλλους και πιο ήρεμο με τον εαυτό σου, δεν είναι η αναμονή της Δευτέρας Παρουσίας, μα η επίγνωση της προέλευσής σου από χιλιάδες ήλιους που γνωρίσαν ανατολές και δύσεις πριν ανατείλει κάποτε και το δικό σου άστρο. Ανεξάρτητα από τον καθένα μας, αν πιστεύει σε θαύματα, σε ανώτερη δύναμη κτλ. Είμαι από αυτούς που δεν έχω σχέση με αυτή τη μεταφυσική πλευρά. Πλην όμως, οφείλω να παραδεχτώ, κυρίως ως γιατρός και όχι μόνο, ότι έχω εμπειρία από ανθρώπους
που αισθάνθηκε να γλυκαίνεται η ψυχούλα τους όταν σε δύσκολες στιγμές προσεύχονταν. Προσπάθησα λοιπόν με έναν τρόπο, όχι ορθολογικό, μάλλον μεταφυσικό, να απαντήσω σε αυτό. Και δεν μπορούσα να το κάνω με άλλο τρόπο παρά μόνο με ποίηση. Που λέει, η προσευχή ή η ευχή που τοξεύει προς τα άνω, αλλά ανεβαίνει ίσα με τα σύννεφα και επιστρέφει κάθετα να ραντίσει εκείνον που μυστικά ψιθυρίζει, μεγαλύνει με ιαματική ευδαιμονία, με ελπίδα. Είναι που η παράκληση λειτουργείται από τον άνθρωπο και εκπληρούνται από τον ίδιο. Θεός και άνθρωπος γίνονται ένα. Σε ένα παλιότερο μου βιβλίο είχα γράψει «Η βαθιά θρησκευτικότητα δεν προκύπτει από τη σωτηρία της ψυχής, αλλά από τη διάσωση του έρωτα, η αγωνία για την επανένωση του ανδρόγυνου». Και για να κλείσω αυτή την ενότητα, έμεινα αυτό που ανέφερα και λίγο πριν, γύρω από τις πληγές. Αν οι πληγές, πέρα από όταν μας πονάνε, μπορεί να είναι και κάτι άλλο. Και χωρίς άλλα λόγια, γράφω. Γι' αυτό σου λέω, μη φοβηθείς τις πληγές σου. Μόνο τα αγάλματα δεν πληγώνονται. Αυτά μπορεί να σπάζουν ή να φθύρονται με τον καιρό. Μα δεν έχουν πληγές. Οι άνθρωποι όμως πληγώνονται, καθώς εισχωρεί στο σώμα και την ψυχή τους το κακό. Ή θα το αφήσεις να σε σκάψει, ή θα εκρίνεις πάνω και γύρω του μάργαρο, αυτή την τέλεια ουσία που εκρίνουν τα μαλάκια και φτιάχνουν μαργαριτάρια, όσα και σε ένας κακός κόκκος εισχωρήσει μέσα τους. Ή αλλιώς, πώς να δημιουργείς πολύτιμους λίθους πάνω και κυρίως χάριν των τραυμάτων σου. Ρίχνω την καρδιά μου στο πηγάδι να γίνει νερό, να ξεδιψάσεις. Σπέρνω την καρδιά μου στο λιβάδι να γίνει ψωμάκι να χορτάσεις. Στη φωτιά τη ρίχνω την καρδιά μου, τα χεράκια σου έλα να ζεστάνει. Τα χεράκια σου έλα να ζεστάνεις. Στη φωτιά τη ρίχνω την καρδιά μου. Στο πηγάδι να γίνει νερό να ξεδιψάσεις. Σπέρνω την καρδιά μου στο λιβάδι να γίνει ψωμάκι να χορτάσεις.
Θα σας πω μια ιστορία πριν σας πω αυτό που έγραψα και έχει ενδιαφέρον. Ο ποιητής Ράινερ Μαρία Ρίλκε συνήθιζε με ένα φίλο του στη Βιέννη κάθε πρωί να κάνουν ένα περίπατο. Και καθώς κάνουν αυτό τον περίπατο, συναντούσαν κάθε φορά στη γωνία ενός τετραγώνου μια γυναίκα αγριά που ζητιάνευε και πρόσεξαν ότι κάθε φορά που της άφηνε ένας περαστικός ένα νόμισμα, χωρίς να τον κοιτάξει στα μάτια, έχοντας απλωμένο το χέρι, το έβαζε στην τσέπη της και το ξανάπλωνε. Μια μέρα, καθώς περνούσαν μπροστά της, ο Ρίλκε κρατούσε ένα τριαντάφυλλο και το έβαλε πάνω στην παλάμη της. Πρόσεξαν ότι για πρώτη φορά αυτή η γυναίκα κοίταξε αυτό που της έδωσε κάτι, μάζεψε τα πράγματά της και έφυγε. Την άλλη μέρα δεν ήταν στη γωνία αυτή, ούτε την παράλληλη, ούτε την παράλληλη. Μετά από μια εβδομάδα, ο φίλος του ποιητή ρωτάει τον ποιητή. Αυτή η γυναίκα έχει να φανεί μια εβδομάδα. Απορώ πώς θα ζει. Και λέει ο Ρίλκε με το τριαντάφυλλο. Την τεράστια σημασία που έχει το τριαντάφυλλο. Και μοιράζομαι μαζί σας κάτι που δεν είναι δικό μου, αλλά θεωρώ ότι είναι έξοχο. Λέει ο Αντώνιο Πόρτσα, πιστεύεις που σου λείπουν τα πάντα και σου λείπουν μόνο λίγα λουλούδια για να σου περισσεύουν τα πάντα. Με βάση αυτό, θεωρώντας ότι αυτός που θέλει να προσφέρει τριαντάφυλλο πρέπει να έχει προσέξει κάτι προηγουμένως. Και γράφω, όποιος ευαγγελίζεται να φέρει την άνοιξη στην εποχή του, πρέπει να τη φέρει ήδη μέσα του. Μια φορά, σε μια πολιτική εκδήλωση, στις δημοτικές εκλογές, νομίζω, πέρα από κάποια δεκαετία χρόνια, είχα βρει μια κυρία που ήταν διερμηνέας νοηματικής γλώσσας. Και τη ρώτησα, καθώς πηγαίναμε στην εκδήλωση, πού την έμαθες τη γλώσσα. Λέει, κύριε Κουράκη, πρέπει να σας πω ότι είναι η μητρική μου γλώσσα. Λέω, δηλαδή, οι γονείς μου δεν μιλούσαν. Α, λέω, στις άλλες γλώσσες είναι η ίδια προφανώς η νοηματική. Μου λέει, όχι, κάθε γλώσσα έχει διαφορετική νοηματική γλώσσα. Εκεί σκέφτηκα, δεν τη ρώτησα, πώς να λέει είναι στις διάφορες γλώσσες ο αναστεναγμός. Η απόγνωση ή ακόμα και πώς να είναι η σιωπή με τους διαφορετικούς ήχους και έγραψα. Έχω μάθει όταν είμαι στη φύση να σιωπώ στη γλώσσα των φύλων, των πουλιών, του νερού. Να σιωπώ στη γλώσσα της θάλασσας, της βροχής, του ανέμου. Θα γελάσεις απ' τα βάθη των χρυσών σου ματιών. Είμαστε μες στον δικό μας κόσμο. Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει. Τα πιο όμορφα παιδιά δεν έχουν μεγαλώσει ακόμα. Τις πιο όμορφες μέρες μας δεν τις έχουμε ζήσει ακόμα. Κι αυτό που θέλω να σου πω, το πιο όμορφο από όλα, δεν στο έχω πει ακόμα. Κι αυτό που θέλω
πιο όμορφο από όλα. Δες το έχω πει ακόμα. Κι αυτό που θέλω να σου πω, το πιο όμορφο από όλα, δες το έχω πει ακόμα. Κι αυτό που θέλω να σου πω, το πιο όμορφο από όλα, δες το έχω πει ακόμα. Πριν κλείσουμε, να σας πω ορισμένες σκέψεις. Τις εξής. Η ποίηση είναι εκείνος ο τρόπος με τις οποίες ανακατασκευάζεται η αλήθεια ενός πράγματος για να μπορεί να την προσλάβει ο άλλος. Σε τέτοιο βαθμό που ο ποιητής υποδύεται ακόμα και όταν πονάει, υποκρίνεται ότι είναι πόνος αυτό που και ο ίδιος νιώθει ως πόνο, για να μπορέσει να τον περάσει στον άλλον. Δηλαδή, ο πόνος που νιώθει ο ποιητής, ο πόνος, ένα από τα συναισθήματα, ως αυθόρμητο συνέστημα, για να μεταφερθεί πιστικά, πρέπει να γίνει προσποιητό. Να γίνει προσποιητό, δηλαδή να αναδημιουργηθεί τεχνητά μέσα από το τέχνασμα των λέξεων και τη μυστηριακή τάξη που το στηρίζει. Είναι σαν την Γκουέρνικα του Πικάσο. Πώς θα δείξεις αυτή την καταστροφή και τη φρίκη παρά μόνο με έναν τρόπο παραμορφωμένης πραγματικότητας. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο πάνω σε αυτό παρά να μπούμε στο τελευταίο κομμάτι που θα διαβάσει η Μαρούσκα Παναγιωτοπούλου. Όταν είμαστε παιδιά, καινουριώναμε τα παλτά με το να βγάζουν οι μοδίστρες και οι ραφτάδες το μέσα έξω. Το άφθαρτο. Το μη αποχρωματισμένο από την πολυκαιρία. Έκτοτε και μέχρι σήμερα, αναζητώ παντού αυτήν την αναπαρθένεψη και κυρίως στα σώματα και τις ψυχές. Την αναζητώ και τη βλέπω ως άκης νιώσουν τα πρόσωπα ότι θέλουν με έναν τρόπο να ξαναγεννηθούνε. Μόνο που και σε αυτή την περίπτωση χρειάζονται οι ραφτάδες και οι μοδίστρες με το ψαλίδι στο χέρι και τις βελόνες και τις κλωστές για να μονταριστεί το νέο σώμα που θα φιλοξενήσει τη νέα ψυχή. Γιατί και η ψυχή αναγεννιέται. Στην αναπαρθένεψη αυτή δεν έχεις να κάνεις με ρούχα, μα με πληγές που έρχονται στο φως του ήλιου. Χένουσες πληγές που δεν λέει να κλείσουν. Όπου κλωστές είναι το χάδι και ψαλίδια τα δάχτυλα που τραβάνε τον πόνο. Ίσως το μόνο που δεν αλλάζει είναι η ούγια, που γράφει πάντα «Θέλω να ζήσω».
Όταν τελείωσε αυτή η ποιητική συλλογή και έφυγε από τα χέρια μου, που μετά σημαίνει ότι δεν ανήκε σε μένα, ανήκε σε όλους, συνέχισα να γράφω. Θα σας δείξω μόνο ένα ποίημα που έχει ένα στίχο και θα κλείσουμε με αυτό. Ο στίχος αυτός λέει: «Δεν θέλω να πεθάνω, γιατί πώς θα ζω μετά χωρίς εκείνη». Σας ευχαριστώ πολύ. Yeah.